Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Και καλή χρονιά. Μια συγκλονιστική δεκαετία γεμάτη αντιφάσεις έφυγε. Η δεκαετία του 80 των μεγάλων προσδοκιών αλλά και των χαμένων ευκαιριών. Η δεκαετία των απογοητεύσεων αλλά και η δεκαετία που κράτησε για το τέλος της το σπέρμα της ελπίδας. Και βέβαια άφησε κρεμή πολλά μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα. Η Ελλάδα, ισότιμος ευρωπαϊκός εταίρος από την αρχή του 80, ταινίζει το 2000 με έντονη την επιρροή της δεκαετίας που έφυγε. Μιας δεκαετίας που στη διαδρομή της επέφερε μεγάλες πολιτικές ανακατατάξεις, έριξε στο τέλος της τα πολιτικά τείχη και έσβησε τις τεχνικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά και στιγματίστηκε από την τρομοκρατία. Ήταν μια δεκαετία έντονη και συντραφτική που τα είχε όλα. Η Ελλάδα δοκίμασε και δοκιμάστηκε. Ταραγμένη ίσως και τραυματισμένη χώρα μας, διαβαίνει το κατόφλι του 90 πιο πλούσιες εμπειρίες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής που σαρώνει στο πέρασμά της αδράνειες, προκαταλήψεις, δόγματα και μύθους. Μέσα σε αυτή την πολυτάραχη δεκαετία αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην εξουσία ένα κόμμα που επαγγέλθηκε το σοσιαλισμό, έγιναν 5 εκλογικές αναμετρήσεις, απειλήθηκε πόλεμος με την Τουρκία, άλλαξαν θεσμοί, έγινε αλλαγή φρουρά στο προεδρικό μέγαρο και αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα, η Νέα Δημοκρατία αύξησε το ποσοστό της από το 36% στο 46%, χωρίς ωστόσο να κατακτήσει την αυτοδυναμία, ενώθηκε η αριστερά, η Ελλάδα συγκλονίστηκε από τα σκάνδαλα, η Αθήνα και η Καλαμάτα συγκλονίστηκαν από σεισμούς, πολίτες πέθαναν από τον καύσωνα, κάηκαν τα ελληνικά δάση, έφυγαν σημαντικές προσωπικότητες του πνευματικού και πολιτικού κόσμου και η τρομοκρατία παρούσα σε όλη την δεκαετία. Στο λυκόφως της δεκαετίας του 80 η Ελλάδα προκαλεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αρχικά με το σχηματισμό της κυβέρνησης Τζανετάκη που στηρίχθηκε στη Νέα Δημοκρατία και τον συνασπισμό τις πολιτικές δυνάμεις που τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν πολιτικοί και ιδεολογικοί αντίπαλοι. Στη συνέχεια με το σχηματισμό της Οικουμενικής Κυβέρνησης υπό τον κύριο Ζολώτα, που στηρίζεται και στα τρία μεγάλα κόμματα της Βουλής. Οι πολιτικές δυνάμεις που ως πρόσφατα δεν είχαν κανένα διάλογο μεταξύ τους, σχεδόν σε κανένα επίπεδο, στηρίζουν από κοινού την ίδια κυβέρνηση. Βέβαια, κάτω από την πίεση της πραγματικότητας, αφού οι κάλπες δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έκλεισε οριστικά ο κύκλος των αυτοδυναμιών και μπήκαμε στον αστερισμό των συμμαχικών κυβερνήσεων. Η δεκαετία που έφυγε, το 80, δεν έδωσε σαφή απάντηση. Και τα προβλήματα στην οικονομία και την κοινωνία παραμένουν μεγάλα και ακαθόδη. Πολύτιμος χρόνος χάθηκε για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα μας και δεν είναι καθόλου λίγα. Η χώρα μας έχασε έδαφος στην ταχύτατη κούρσα του εξυγχρονισμού και του ευρωπαϊκού αύριο. Μιλάμε για το 1992 και δεν ξέρουμε τι είναι το 1992. Αφιέρωμα λοιπόν στη δεκαετία του 80. Τι έγινε, πού και πότε. Στην πολιτική, στην κοινωνία, στην τέχνη. Τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, ποιο είναι κατά τη γνώμη τους το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της δεκαετίας. Οι κύριοι Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Φλωράκης και Κύρκος μιλούν στην εκπομπή μας για το γεγονός της δεκαετίας. Μικρά αφιερώματα και ρεπορτάζ για μεγάλα θέματα. Και στο τέλος μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους υπουργούς κυρίους Δήμα, Γεννηματά και Γιάνναρο, που ταυτοχρόνως είναι εκπρόσωποι και των τριών κομμάτων, για τις προοπτικές που διανοίγονται εν ώψη του 1990. Γεια χαρά λοιπόν στη δεκαετία του 80, καλημέρα 2000. Ας περάσουμε όμως στις χρονιές της δεκαετίας μία-μία. Με μια ταραγμένη χρονιά η Ελλάδα περνά το κατόφλι της δεκαετίας του 80. Μεγάλα καταστήματα παραδίδονται στις φλόγες των τρομοκρατών. Στην πορεία του Πολυτεχνείου δύο νέοι βρίσκουν το θάνατο δολοφονημένοι από την αστυνομική βία. Και ένταση επικρατεί στην πολιτική σκηνή ενώ ανακατατάξεις γίνονται στα πολιτικά κόμματα. Τώρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το 80 μας είχε προειδεάσει επαρκώς για το τι έμελε να συμβεί στα επόμενα 9 χρόνια. Η ΕΝΕΒ περνά στην ιστορία. Το πρώτο σήμα της ΕΡΤ2 βγαίνει στον αέρα. Η αποστρατικοποίηση του δεύτερου καναλιού άρχισε. Πρώτη δορυφορική μετάδοση. Αρχικά από το Δήμο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια από την ΕΡΤ. Οι Έλληνες μαθαίνουν ξένες γλώσσες και αυξάνουν το μέσο όρο παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων. Βγαίνει στον αέρα ο πρώτος σταθμός της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τα μικρόφωνα του 1984 και μια νέα εποχή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χαράζει. Ακολουθούν δεκάδες δημοτικοί και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, μέρες ραδιοφώνου και άνοιξης στην ενημέρωση.